Λίγες ημέρες πριν την Πρωτομαγιά και το News Bomb βρίσκεται στο ανθοπολείο του Μάριου Βαλιάνου, τον πρόεδρο των Ανθοπολών, τον οποίο τον συλλάβαμε να φτιάχνει στεφάνι. Κύριε Βαλιάνε, καλησπέρα. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Καλήθως ο Κύριος. Τι φτιάχνετε εδώ, πρωτομαγιάτικο στεφάνι? Φτιάχνουμε μερικά στεφάνια που θα φωτογραφίσουμε για το ηλεκτρονικό κατάστημα και τις επόμενες ημέρες θα φτιάξουμε στεφάνια της Πρωτομαγιάς για να είναι πιο φρέσκα. Αυτό που βλέπουμε εδώ είναι γυψοφύλλη, έτσι δεν είναι? Όχι, δεν είναι γυψοφύλλη. Α, τι είναι? Είναι άνθη φωτίνιας, μαζί με τη Λάντσια. Α, ναι, σωστά. Τη Λάντσια δεν την εντόπισα. Λοιπόν, δύο χρόνια μετά τον κορονοϊό, ο κόσμος βγαίνει από το σπίτι του, είναι έτοιμος να πιάσει το Μάη, να πιάσει τα λουλούδια, να πάει στη φύση. Ποιο είναι το δικό σας μήνυμα? Νομίζω ότι τώρα περισσότερο από ποτέ ο κόσμος έχει ανάγκη να έρθει σε επαφή με τη φύση. Το είδαμε και το Πάσχα που ο κόσμος έφυγε από το σπίτι και προσπάθησε να βρεθεί στην εξοχή. Τώρα που έρχεται η Πρωτομαγιά είναι μια καλή ευκαιρία, αν δεν τα καταφέρει κανείς να βρεθεί στη φύση, να φέρει τη φύση στο σπίτι του με ένα όμορφο μαγιάτικο στεφάνι, με ένα πολύ ωραίο φρέσκο μπουκέτο με λουλούδια. Ο κλάδος των Ανθοπολίων ήταν από αυτούς που δυσκολεύτηκε, κλειδωνίστηκε πάρα πολύ τα δύο προηγούμενα χρόνια. Παρ' όλα αυτά, σταθήκατε όρθιοι παρά ότι ανέβηκαν οι τιμές στα λουλούδια, στα ρεύματα. Οι γάμοι δεν γινόντουσαν όπως γινόντουσαν παλιότερα. Παρ' όλα αυτά τα καταφέρατε. Η ανθοφορία, δηλαδή το ότι εσείς καλλιεργείτε τα λουλούδια, ανθίζει και η ελπίδα μαζί κάθε φορά που παίρνετε ένα λουλούδι? Εμείς ακολουθούμε όλους τους κανόνες της φύσης. Η φύση έχει ως πρωταρχικό σκοπό την επιβίωση. Το ίδιο κάνουμε και εμείς ως κλάδος. Προσπαθούμε, το παλεύουμε. Θα το παλεύουμε μέχρι τελευταία στιγμή. Φαίνεται ότι οι πολύ μεγάλες δυσκολίες ανήκουν στο παρελθόν. Και μακάρι να είναι έτσι. Ωστόσο, χρειάζεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσουμε να ανακτήσουμε το πολύ χαμένο έδαφο που είχαμε από τα δύο τελευταία χρόνια. Οπότε και ο κόσμος το να παίρνει και ένα λουλούδι από το ανθοπολείο της γειτονιάς του, να το βάζει στο σπίτι του και βοηθάει, αλλά και αλλάζει η ψυχολογία του που είχε. Είναι σωστό. Αυτό είναι γενικότερα σωστό ως αρχή. Το να υποστηρίξει κανείς τις επιχειρήσεις της γειτονιάς του σημαίνει ότι τις έχει εκεί για να τον εξυπηρετούν. Είναι πολύ σημαντικό. Ωραία. Σας ευχόμαστε καλή Πρωτομαγιά με πολύ ωραία πρωτομαγιάτικα στεφάνια. Είμαι σίγουρος ότι θα βγάλετε άλλα. Να δούμε εδώ τη Λάντσια. Τρομερή επίσης, επιλογή. Επίσης. Να είστε καλά. Χρόνια σας πολλά. Ευχαριστώ πολύ.